Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας και τους ακροατές σας. Διαφωνείτε. Σήμερα το έχει και πρώτο θέμα ο Ρούζος Πάστης και νομίζω και για τις προσεχείς ημέρες θα το έχετε πολύ ψηλά. Πείτε μας κύριε Κατσότη, γιατί διαφωνείτε. Γιατί διαφωνεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κοιτάξτε, το ΚΚΕ έχει εδώ και καιρό πάρει μια θέση πάνω σε αυτό το, την επιλογή της κυβέρνησης να ικανοποιήσει μια ακόμα αξίωση της αστικής τάξης του μεγάλου κεφαλαίου, η οποία θέλει να βάλει το ίδιο το κίνημα στο γύψο για να μπορέσει να θωρακίσει την κυριαρχία της και την κερδοφορία της μέσα από την υλοποίηση όλων αυτών των αντεργατικών νόμων που έχουν πάρθει μέχρι τώρα και ισοπεδώνουν τη ζωή του λαού μας. Δεν θέλει το κίνημα. Αυτό θέλει να χτυπήσει, γι' αυτό και απαιτεί, πέρα από την εγωδοτική τρομοκρατία που έχει απογειωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς, κάθε ψήγμα συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών σταματά στις πύλες του χώρου δουλειάς, αυτό είναι γνωστό. Θέλει να ενταχθεί η κρατική τρομοκρατία. Δεν ταλαιπωρείται μόνο η μεγαλοαστική τάξη όταν έχουμε τρεις και τέσσερις διαδηλώσεις και μάλιστα μικρές έκτασεις, γιατί για αυτές συζητάμε, για τις μικρές διαδηλώσεις που κλείνουν τους δρόμους. Και δεν φαντάζομαι για τις μεγάλες. Και δεν συζητάμε, και για, πολυπληθείς και δεν συζητάμε για το πάμε, γιατί το πάμε ναι. Όταν κάνει. Ταλαιπωρείται και ο απλός πολίτης, ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του, θέλει να πάει στο κέντρο, για να πάει στην εργασία του, να πάει το παιδί του στο φροντιστήριό του. Ταλαιπωρείται και αυτός. Φαντάζομαι ότι εσείς στηρίζετε το μεγάλο περίπατο στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, για πέστε μας. Όχι απαραίτητα. Προβληματισμένοι είμαστε. Είμαστε προβληματισμένοι. Είστε προβληματισμένοι. Υπάρχει το όμως από όλα τα μέσα ενημέρωσης ότι εδώ γίνεται μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στην Αθήνα. Εντάξει, και τα προβλήματα προβάλλονται, κύριε Κατσότη. Ακούστε. Λοιπόν, για πέστε μου τώρα. Θέλουν να ενισχύσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τα γιοταχή στο κέντρο της Αθήνας? Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με τα γιοταχή στο κέντρο της Αθήνας ή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μεταφοράς. Άρα λοιπόν μεταφοράς, ναι. Άρα λοιπόν εδώ αυτό το επιχείρημα ότι υποτίθεται ότι παίρνει εμπόδιο, τέλος πάντων, η συγκέντρωση. Ο κόσμος που περπατά στον δρόμο, έτσι, είναι, τέλος πάντων, τι να σας πω, δεν στέκει πουθενά. Από τη μία πλευρά θέλουν ο κόσμος να κατεβαίνει με τα πόδια, από την άλλη τους εμποδίζει όταν κάποιος περπατάει ο άλλος. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά. Άλλος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να χτυπήσουν το κίνημα. Αυτό που δηλώνει ότι δεν υποτάσσεται σε αυτή τη γραμμή της εκμετάλλευσης, σε αυτή τη γραμμή της ισοπαίδωσης του κάθε δικαιώματος των εργαζομένων και του λαού. Δεν φταίνει οι διαδηλώσεις για την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Φταίει ότι αυτή η πολιτική δεν έχει αφήσει φράγκο στην τσέπη του κόσμου για να μπορέσει να ψωνίσει. Το κρίσιμο των επιχειρήσεων των μικρομάγαζων το φέρνει αυτή η πολιτική της κυβέρνησης με όλα αυτά τα μέτρα που παίρνει, με την φορολογία των αυταπασχολουμένων, των μικροϊδιοκτητών. Αυτοί λοιπόν που είναι οι μικροϊδιοκτήτες εδώ θα υποστούν τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Οι μεγάλοι όμιλοι θα είναι αυτοί που θα κυριαρχήσουν εδώ και στο κέντρο της Αθήνας από αυτές τις παρεμβάσεις. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε σαν ΚΚΕ? Ακούστε, το ΚΚΕ έχει μια μεγάλη πείρα, όπως το ταξικό κίνημα, από προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν, όπως και με τη Χούντα, γιατί αυτόν τον νόμο, αυτό το βασιλικό διάταγμα επικαλείται η κυβέρνηση, πάνω σε αυτό στηρίζει το νομοθετικό πλαίσιο που φέρνει του 1971, όπου απαγόρευε τις διαδηλώσεις. Ναι, αλλά τώρα δεν απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Κύριε Κατσότη, δεν απαγορεύει τις διαδηλώσεις. Αύριο, από ό,τι διαβάζουμε στο Ριζοσπάστη, υπάρχει συγκέντρωση του ΚΚΕ, σωστά? Ακούστε, λοιπόν, λέτε ότι δεν απαγορεύεται τις διαδηλώσεις. Η επίκληση του άρθρου 11 του Συντάγματος για την ελευθερία του συνέρχεστε και το δικαίωμα στη διαμαρτυρία δεν γίνεται από την πλευρά της κατοχύρωσης, αλλά της περιστολής του. Γιατί, για δέστε, εδώ τι λέει, αναιρείται λοιπόν αυτό το δικαίωμα με τη δυνατότητα απαγόρευσης των δημόσιων συγκεντρώσεων αν επίκειται κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια ή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Ποιος το κρίνει αυτό? Το κρίνει μια κυβέρνηση που είναι μειοψηφία στο λαό, η οποία παίρνει αποφάσεις για να υπηρετήσει τους λίγους ενάντια στους πολλούς, γιατί και η Νέα Δημοκρατία είναι μειοψηφία. Δεν είναι μειοψηφία. Είναι μειοψηφία. Έχει πλειοψηφία στο λαό. Δεν είναι μειοψηφία η Νέα Δημοκρατία. Εκλεγμένη δημοκρατικά είναι.
Ακούστε, είναι εκλεγμένη δημοκρατικά, αλλά δεν εκπροσωπεί όμως όλο το λαό. Αποφασίζει, είναι μειοψηφία, παίρνει μέτρα και αποφάσεις, ισοπεδώνει το λαό, παίρνει μέτρα για τους λίγους, στηρίζει το μεγάλο κεφάλαιο με πακτολό δισεκατομμυρίων. Τώρα εδώ, 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 24 δις από την Επανεκκίνηση Οικονομίας. Και όλοι οι εργαζόμενοι απολύονται. Να σας το θέσω αλλιώς, κύριε Κατσότη. Καθίστε να σας το θέσω αλλιώς. Γιατί, βλέπω και ένα μήνυμα ενός ακροατή, λέω να σας το θέσω αλλιώς. Γιατί αλλάζει η δύναμη και η δυναμική του εργατικού κινήματος εάν καταλάβει δύο λωρίδες από το οδόστρωμα και δεν το καταλάβει όλο, ολόκληρο? Ακούστε, δεν θέλει να κάνει αυτό η κυβέρνηση. Μην νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Το ίδιο το κίνημα το κάνει αυτό όταν χρειάζεται. Αυτό τους ανησυχεί. Όταν η κυβέρνηση σήμερα λέει ότι δεν αφορά, το πάμε. Λοιπόν, προσπαθεί έτσι να αποκοσαντούν στον κόσμο. Αυτό το κίνημα ανησυχεί την κυβέρνηση. Λοιπόν, γιατί παρά τα οφίτια, παρά το πολικό χρήμα, παρά τις συγκέντρωσεις μεγάλης νοθείας, στις δυνάμεις στο κίνημα, λοιπόν, δεν μπορούν, έχουν απαξιωθεί τους εργαζόμενους. Αυτή η γραμμή του κοινωνικού εταιρισμού, του συμβιβασμού που έχει η ΓΕΣΕΕ και άλλες οργανώσεις, θέλει ακριβώς να χτυπήσει το ταξικό κίνημα. Γιατί αυτοί οργανώνουν την πάλη. Οι άλλοι την υπονομεύουν. Όποια, αν θέλετε, αιστεία αντίσταση υπάρχει, έρχονται αυτές οι δυνάμεις να μπορέσουν να τη σβήσουν. Γι' αυτό θέλει να χτυπήσει το κίνημα. Έχετε αύριο συγκέντρωση, έτσι δεν είναι? Έχουμε αύριο συγκέντρωση, καλούμε όλους τους εργαζόμενους. Στο Σύνταγμα. Αυτούς που δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ, που όμως δεν θέλουν να περισταλούν οι ελευθερίες τους, οι δημοκρατικές, οι συνδικαλιστικές, οι πολιτικές, να κατέβουν και να φωνάξουν και να σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία θέλει το χωτικό αυτό νομοσχέδιο εδώ για να απαγορεύσει τη συγκέντρωση, να μας γυρίσει πάλι πίσω σε δεκαετίες προηγούμενες. Στην Αμερική, ξέρετε, ο κόσμος δεν πήρε άδεια από τον Τραμπ. Δεν πήρε άλλη την αστυνομία για να κατέβει κάτω, λοιπόν, ενάντια στο ρατσισμό, για να απαιτήσει εδώ μέτρα προστασίας του λαού, ενάντια στην ανεργία, ενάντια σε όλα αυτά που βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπων στην Αμερική. Κύριε Κατσότη, και συγκρούστηκαν με την αστυνομία, συγκρούστηκαν με τον Τραμπ και με την πολιτική του. Έτσι και εδώ πρέπει να κατέβει κάτω ο εργαζόμενος. Είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.